Αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες, εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μας να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή αυτή συνάντηση. Σας ευχαριστούμε και για τις χρήσιμες και πολύτιμες παρεμβάσεις σας. Επιδιώκουμε να δυναμώσει ο προβληματισμός, η συζήτηση, αλλά και ο αγώνας και η διεκδίκηση για όλα αυτά που είναι αναγκαία για να βαδίσουμε με σταθερότητα στο δρόμο της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά, στο δρόμο της οριστικής επίλυσης ενός χρόνιου κοινωνικού προβλήματος. Γνωρίζετε καλά ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν ασχολείται με αυτό το σοβαρό κοινωνικό ζήτημα ευκαιριακά. Είμαστε το κόμμα που με σταθερότητα, με συνέπεια, στηρίζουμε δίκαιες διεκδικήσεις των επίσημων συνδικαλιστικών οργάνων των Ρωμά για να σταματήσουν οι εικόνες ντροπής στους διάφορους καταβλισμούς που έχουν τραγικά αποτελέσματα για τις ζωές των ίδιων των Ρωμά, αλλά και για τον υπόλοιπο λαό που κατοικεί ή εργάζεται στις γύρω περιοχές. Και από αυτό το βήμα σφίγγουμε κυριολεκτικά το χέρι στον Πρόεδρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας Ελλήλων Ρωμά Ελάμ Πασέ, στους επιστημονικούς της συνεργάτες που συνεχίζουν μια τιτάνια, μια πολύ μεγάλη προσπάθεια χωρίς την αναγκαία κρατική στήριξη σε αυτό το πολύτιμο έργο τους, χωρίς την αναγκαία χρηματοδότηση, χωρίς την αναγκαία υλική στήριξη για να δώσουν τη μάχη από καλύτερες θέσεις. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των Ρωμά, που είναι αύριο 8 Απρίλη, η σκέψη μας βρίσκεται στους χιλιάδες Ρωμά που ζουν κάτω από άθλιες, από αντίξωες συνθήκες στους δεκάδες καταβλισμούς, όπου ζουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς καμιά υποδομή, χωρίς καμιά κρατική μέρημνα για την προστασία της υγείας όλων αυτών των συνανθρώπων μας. Το μυαλό και η σκέψη μας βρίσκεται ταυτόχρονα στους χιλιάδες βιοπαλαιστές, στους Ρωμά που με προσωπικό αγώνα, με προσωπικές θυσίες κατάφεραν να σπουδάσουν, να ενταχθούν στην εργασία, να προσπεράσουν εμπόδια που τους έβαζε το επίσημο κράτος και το ρατσιστικό μίσος διαφόρων ομάδων, κυρίως φασιστικών ομάδων. Σε όλους αυτούς που με το παράδειγμά τους καταρρύπτουν όλη αυτή την απαράδεκτη επιχειρηματολογία που θέλουν να αποδώσουν την άθλια κατάσταση που βιώνουν οι Ρωμά σε δήθεν χαρακτηριστικά της φυλής, για να κρυφτούν έτσι τα κοινωνικά αίτια αυτού του προβλήματος. Επίσης, η σκέψη μας βρίσκεται στους κοινωνικούς λειτουργούς, στους εκπαιδευτικούς, στους διαμεσολαβητές, στους νομικούς που ασχολούνται με την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βρίσκεται σε άλλους επιστήμονες επίσης που δίνουν μάχη καθημερινά μέσα στο πεδίο και μοναδική μόνη τους αμοιβή είναι κυριολεκτικά τα καθημερινά έστω μικρά αποτελέσματα αυτής της κοπιαστικής, της σύνθετης αποστολής που έχουν αναλάβει. Όλοι αυτοί σήμερα μπορούν να αξιοποιήσουν την πείρα τους, να συνειδητοποιήσουν πιο βαθιά αυτό που πολλές φορές έχουμε πει, αυτό που πολλές φορές έχει επισημάνει το ΚΚΕ, ότι δηλαδή απέναντι σε κάθε προσπάθεια για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, για να επιλύσουμε χρόνια ή και νέα κοινωνικά προβλήματα, απέναντί μας βρίσκουμε εμπόδιο ένα κράτος που είναι κυριολεκτικά εχθρικό απέναντι στο λαό. Το κράτος που θεωρεί κόστος την προστασία της ζωής, της περιουσίας του λαού από φυσικές καταστροφές, για παράδειγμα, το κράτος που θεωρεί κόστος κρίσιμες υποδομές, αγαθά
για τη ζωή του λαού, όπως είναι ο σιδηρόδρομος με την τραγωδία των Τεμπών που ζήσαμε πρόσφατα, όπως είναι το νερό, όπως είναι η δημόσια υγεία και τόσα άλλα. Είναι το ίδιο το κράτος αυτό που θεωρεί κόστος όλα τα αναγκαία και ουσιαστικά μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση του σύνθετου ζητήματος της κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Ένα κράτος εχθρικό για όσα αναγκαία για να βελτιωθεί αποφασιστικά η ζωή της πλειοψηφίας του λαού μας, είναι την ίδια στιγμή που γίνεται πάρα πολύ, βλέπετε, φιλικό και αποτελεσματικό, μόνο για να εξυπηρετήσει τα κέρδη των λίγων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Φίλες και φίλοι, αποδείχτηκε ότι το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με κάποια αποσπασματικά μέτρα, ούτε με διάφορα προγράμματα που διαφημίζουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Προγράμματα που εμπλέκουν στο κοινωνικά ευαίσθητο αυτό θέμα τις διάφορες ΜΚΟ για να κρύβεται η κρατική ευθύνη για την επίλυση τελικά αυτού του ζητήματος. Είναι ευρύτερα αποδεκτό ότι η κοινωνική ένταξη των Ρωμά απαιτεί ανθρώπινες συνθήκες ζωής, ένταξη όλων στην εργασία, σύγχρονους όρους στέγασης που θα διασφαλίζει και την διάχυση των Ρωμά μέσα στο σύνολο της κοινωνίας και όχι κάποια απομόνωσή τους σε περιοχές γκέτο. Απαιτεί ένα σύνολο μέτρων για την ισότιμη πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, που με κρατική μέρημνα θα αντιμετωπίζεται η σχολική διαρροή, αλλά και η μεγαλύτερη στήριξη αυτών των παιδιών μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, δεδομένου των μεγαλύτερων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Όμως όλα αυτά που αποτελούν κοινωνικό δικαίωμα για όλο το λαό, το σημερινό σύστημα της εκμετάλλευσης που έχει όνομα, καπιταλισμός λέγεται, και όλα τα κόμματα που είναι πρόθυμα να τον διαχειριστούν, τα αντιμετωπίζουν ως ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Αποδεικνύεται ότι αυτός ο καπιταλιστικός δρόμος που στέκεται και εμπόδιο βασικό στην κοινωνική ένταξη των Ρωμά, όπως στέκεται και εμπόδιο συνολικά στην προσπάθεια του λαού για μια αξιοπρεπή ζωή, για μια ζωή με πλήρη δικαιώματα, δικαιώματα τα οποία, πρέπει να πούμε εδώ, απολάμβαναν οι Ρωμά μαζί με όλους τους λαούς της χώρες του σοσιαλισμού τότε, όταν υπήρχε το σοσιαλιστικό σύστημα όπου ζούσαν, παρά τις όποιες φυσικά και εκεί υπαρκτές δυσκολίες ή ελλείψεις. Με αυτό το σημερινό σύστημα και τα κόμματα που το υπηρετούν, πρέπει τελικά να ξεμπερδεύουμε, λέμε εμείς, για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές προς όφελος συνολικά όλου του λαού μας. Το ζήτημα της στέγης των Ρωμά, όπως και όλου του ελληνικού λαού, δεν μπορούν να το λύσουν σήμερα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και μετέτρεψε τις κινητοποιήσεις για την αποτροπή τους σε ιδιώνυμο αδίκημα, που έδωσε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς, στα κοράκια, που άνοιξε τους πληστηριασμούς για χρέη πάνω από 500 ευρώ. Δεν μπορούν να το λύσουν κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, που διατήρησε και αξιοποιεί όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες πριν του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα τις επέκτηνε ανοίγοντας τους πληστηριασμούς για χρέη από 1 ευρώ και πάνω. Δεν μπορούν να το λύσουν αποσπασματικά μέτρα που θυμίζουν τη λογική του «ράβε ξύλωνε». Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα δάνεια Ρωμ που δόθηκαν πριν από περίπου 20 χρόνια σε οικογένειες Ρωμά, που όμως επειδή δεν μπόρεσαν να τα αποπληρώσουν, σήμερα απειλούνται με πληστηριασμούς και με επιστροφή τους και πάλι στους καταβλισμούς. Το ΚΚΕ στέκεται συνολικά
στο πλευρό των χιλιάδων εργατικών λαϊκών ανθρώπων που βρίσκονται εξαιτίας αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής στις μαύρες λίστες των πληστηριασμών. Στέκεται απέναντι σε όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις, στο αστικό κράτος, στις τράπεζες και τις κατασκευαστικές εταιρείες, στην ίδια την κατοικία εμπόρευμα που αξιοποιούν τις στεγαστικές ανάγκες του λαού μας σαν αντικείμενο μόνο κερδοφορίας, οδηγώντας τον απειλείται με πληστηριασμό ακόμα και η πρώτη κατοικία. Η ευθύνη τους είναι πολλαπλάσια στην περίπτωση των Ρωμά, καθώς τα συγκεκριμένα δάνεια δόθηκαν με ευθύνη του κράτους και στα πλαίσια δήθεν προγραμμάτων για την κοινωνική τους ένταξη. Το ΚΚΕ απαιτεί με ευθύνη του κράτους να προστατευτούν τα χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που ανάμεσά τους είναι και οι Ρωμά, που δεν μπόρεσαν να αποπληρώσουν τα συγκεκριμένα δάνεια με τη διαγραφή τώρα του μεγαλύτερου μέρους των χρεών τους. Αυτή την πρόταση το ΚΚΕ την κατέθεσε και με τροπολογία μέσα στη Βουλή. Όμως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει την πλειοψηφία, αλλά και τα άλλα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ μέσα στη Βουλή, δεν έβγαλαν μιλιά, ούτε αυτά. Έκαναν κοινό στον Κινέζο, όπως λέμε. Αλήθεια, μπορούν, αναρωτιόμαστε, να λύσουν το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης σε υψηλές παροχές δημόσιας υγείας η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που έκλεισαν δημόσια νοσοκομεία γιατί τα θεωρούσαν κόστος, ή ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, που τα διατήρησε κλειστά και έκλεισε και κάποια άλλα. Μπορούν να το λύσουν αυτοί που ακόμα και σήμερα, μετά την περιπέτεια της πανδημίας με τον κορονοϊό κλπ., διατηρούν ακόμα υποστελεχωμένα τα δημόσια νοσοκομεία και ευθύνονται για το ξεχαρβάλωμα πραγματικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ίδιες και διαχρονικές είναι οι ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα για τη μεγάλη σχολική διαρροή που υπάρχει στους μαθητές Ρωμά, καθώς παραμένει ανύπαρκτη η κρατική μέρημνα για να μην διακόπτεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Ζήτημα σύνθετο βέβαια, καθώς πολλές φορές η συνέχισή της υπονομεύεται και από επιλογές ή αν θέλετε και από λαθεμένες αντιλήψεις της ίδιας της οικογένειας. Όμως, όταν μιλάμε για ένα υπαρκτό κοινωνικό ζήτημα που είναι εντοπισμένο, όταν όλοι συνηγορούν ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι από τα κρίσιμα ζητήματα για την επίλυσή του, για να μην χαθούν άλλες γενιές, τότε η ευθύνη βαραίνει το ίδιο το κράτος. Γιατί απαιτείται στελέχωση των σχολικών μονάδων με περισσότερους εκπαιδευτικούς, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και προσωποποιημένης βοήθειας. Η στελέχωσή τους με άλλο επίσης αναγκαίο προσωπικό, όπως είναι η κοινωνική λειτουργή, όπως είναι οι ψυχολόγοι, η σύνδεση της ίδιας της σχολικής μονάδας με την κοινότητα των Ρωμά σε κάθε περιοχή και η εξασφάλιση στενής συνεργασίας με την ίδια την οικογένεια. Αυτά είναι αναγκαία να εξασφαλίζονται για όλους φυσικά τους μαθητές, πόσο μάλλον για τους Ρωμά που υπάρχουν αυξημένες ανάγκες, αυξημένες απαιτήσεις. Βέβαια, αυτά ακούγονται πολυτέλειες μόνο σε όλους αυτούς όμως που μέσα στην πανδημία δεν φρόντισαν για τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αφού σε σπίτι χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς ίντερνετ, η τηλεκπαίδευση είναι αδύνατη. Όλοι το ξέρουμε, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, όλοι το ζήσαμε. Και από αυτό το βήμα σήμερα θέλουμε να καταγγείλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον αποκλεισμό πολλών οικογενειών Ρωμά από τη λήψη επιδόματος παιδιού, επειδή, λέει, δεν πληρούν την προϋπόθεση εγγραφής σε σχολείο ή και πραγματικής φίτησης. Είναι απαράδεκτο
και ενδεικτικό για το πώς αντιμετωπίζει αυτό το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση το πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα. Φίλες και φίλοι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πολλές φορές στο παρελθόν έχει αναδείξει ότι όλα τα άλλα κόμματα, οι ελληνικές κυβερνήσεις, αξιοποίησαν τους Ρωμά ως εξυλαστήριο θύμα για κρίσιμα κοινωνικά προβλήματα, για να κρύβεται εν τέλει η δική τους όμως ευθύνη για την ύπαρξη και διαιώνιση αυτών των προβλημάτων. Στοχοποιούν και δείχνουν κυριολεκτικά με το δάχτυλο τους Ρωμά για να απαλλαγούν οι ίδιοι από το πολιτικό κόστος και από την ευθύνη που έχουν. Την ίδια στιγμή που είναι η δική τους πολιτική που διατηρεί στο περιθώριο, τους γκετοποιεί, ενώ μόνιμο συστατικό της κρατικής πολιτικής είναι η καταστολή απέναντί τους. Τα τελευταία παραδείγματα κρατικής βίας και αστυνομικής αυθαιρεσίας που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο του Νίκου Σαμπάνη στο Πέραμα και του Κώστα Φραγκούλη στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ χαρακτηριστικά. Όπως χαρακτηριστική ήταν και η επιχειρηματολογία στελεχών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και διαφόρων άλλων παπαγάλων της σε μέσα ενημέρωσης, μετά από αυτά τα θλιβερά χαρακτηριστικά, όπου έκλειναν το θέμα της εγκληματικότητας μόνο στα 20 ευρώ βενζίνη που δεν πληρώθηκαν, μόνο και μόνο για να αθωώσουν έτσι μια πολιτική που τραβάει πιστόλι με το επιχείρημα ότι η ανομία δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Αλήθεια, όλοι αυτοί που το παίζουν σήμερα υπερασπιστές της προστασίας του λαού μας από την εγκληματικότητα δεν έχουν ακούσει τίποτα για τις επαφές εγκληματικών κυκλωμάτων με στελέχη της ίδιας της ελληνικής αστυνομίας. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για ανοχή ή και συμμετοχή θυλάκων του ίδιου του κρατικού μηχανισμού με τέτοια κυκλώματα. Έχουν ακούσει, τα ξέρουν, αλλά επιδιώκουν να φορτωθεί η εγκληματικότητα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες για να κρυφτεί η συμμετοχή και μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων που βγάζουν λία εκατομμύρια ευρώ από αυτές τις βρωμοδουλειές του σάπιου συστήματος που υπερασπίζονται. Και βέβαια, σε αυτές τις βρωμοδουλειές αξιοποιούνται και δραστηριοποιούνται άνθρωποι που με κρατική ευθύνη παραμένουν στο περιθώριο και γίνονται αρκετές φορές ή ορισμένες φορές εύκολα θύματα εκμετάλλευσης αυτών των κυκλωμάτων. Από όλα τα παραπάνω, μπορεί να αντιληφθεί ευρύτερα ο εργατικός λαϊκός κόσμος στην πατρίδα μας πως η ίδια η κρατική πολιτική τροφοδοτεί και το ρατσισμό που γιγαντώνει το φασισμό με τα μηδαμινά ή αποσπασματικά ή και καθόλου μηδενικά μέτρα κοινωνικής ένταξης. Το παράδειγμα των μέτρων που είχε ανακοινώσει, αν θυμάστε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά το θάνατο του μικρού Μάριου για προσλήψεις Ρωμά στην αστυνομία, είναι χαρακτηριστικό πως τροφοδότησε τη δράση και την επιχειρηματολογία εκείνη την περίοδο φασιστικών ομάδων σε συνθήκες που η ανεργία χτύπαγε κόκκινο στη συγκεκριμένη περιοχή. Γιατί πρόκειται για μέτρα όχι μόνο αποσπασματικά, αλλά και τελικά ανεφάρμοστα, όπως αποδείχτηκε από την ίδια τη ζωή. Αλλά μιας και μιλάμε για φασισμό, δεν μπορούμε στο να μην αναφερθούμε ότι σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς, όλοι τους, πλην του ΚΚΕ, έκατσαν σούζα μέσα στη Βουλή, στην ομιλία του Ζελένσκι, ενώ όλοι μαζί χειροκροτούσαν τους φασίστες του Αζόφ, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθιστοί κρυμμένοι, για να μην παραπονούνται κιόλα ότι τους λέμε κι όλους ίδιους. Κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ χειροκροτούσαν έτσι, κάτω από τα έδρανα, αλλά τους έπιασαν οι κάμερες, ενώ οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας και κάποιοι άλλοι πιο ανοιχτά πάνω από τα έδρανα εκεί που καθόντουσαν. Τώρα, με αφορμή την υπόθεση με το κόμμα του Ναζί Κασιδιάρη, η κυβέρνηση και διάφορα άλλα παπαγαλάκια χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, τους βλέπετε, στα κανάλια, όταν είναι οι ίδιοι
που ανέχονται και στρώνουν το έδαφος με την πολιτική τους στο ρατσισμό, στο ναζισμό, στο φασισμό. Όταν είναι οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που ευθύνονται για την καθυστέρηση στη δίκη της Χρυσής Αυγής, για παράδειγμα, που αν είχε ολοκληρωθεί δεν θα έμπαινε θέμα για τη συμμετοχή τέτοιων ναζιστών εγκληματιών στις εκλογές. Και τώρα προσπαθούν να την αποτρέψουν με επικίνδυνες διατάξεις, αποδίδοντάς τους μάλιστα τον τίτλο του αντισυστημικού, όταν αποδεικνύεται ότι τέτοια κόμματα είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματος. Ο ίδιος ο λαός είναι που με τον αγώνα του πρέπει να στείλει στο σκουπιδετενεκέ της ιστορίας τέτοια κόμματα, μαζί με την σάπια αντιδραστική και βαθιά συστημική ιδεολογία τους. Είμαστε το κόμμα που μιλάει ανοιχτά και καθαρά σε όλο τον ελληνικό λαό. Δεν θέλουμε και δεν αναπτύσσουμε πελατειακές σχέσεις για λίγους ψήφους, όπως για παράδειγμα κάνουν ξεδιάντροπα αστικά πολιτικά κόμματα όλων των αποχρώσεων. Είναι και αυτό δείγμα για το πώς αντιμετωπίζουν τους Ρωμά και πώς οι ίδιοι αποτελούν εμπόδιο στο δρόμο της κοινωνικής ένταξής τους. Φίλες και φίλοι, σας καλούμε στις ερχόμενες εκλογές και στον αγώνα να δυναμώσετε το ΚΚΕ. Μια δύναμη που θα βρείτε δίπλα σας και την επόμενη μέρα. Τη δύναμη που μπορεί πραγματικά να σας κοιτάει στα μάτια. Τη δύναμη που μπορεί να εκφραστεί κάθε εργατικός λαϊκός άνθρωπος για να εκφραστεί και να υπερασπίσει ο ίδιος το δίκιο του, για να καταδικάσει και να τιμωρήσει κυβερνήσεις και κόμματα που μας έφεραν έως εδώ. Μα πάνω απ' όλα για να ανοίξουμε το δρόμο για μια καλύτερη ζωή για μας, για τα παιδιά μας. Και αυτός ο στόχος μπορεί να εκπληρωθεί με το λαό στο προσκήνιο και όχι θεατή, με εργατική λαϊκή εξουσία, μια γνήσια λαϊκή διακυβέρνηση, με πρωταγωνιστή το λαό και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στη διακυβέρνηση της χώρας. Σας ευχαριστώ.